Εδώ είμαστε και πάλι, μία ακόμα τρίτη κοντά σας. Άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως, γιατί έχει σταματήσει να μ' αρέσει αυτό το intro που κάνουμε. Κάπως πρέπει να το αλλάξουμε νομίζω. Ναι, ισχύει. Εντάξει, και τι να λέμε. Να το κάνουμε κάπως διαφορετικά ρε παιδί. Αφού αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αυτό είναι το κάντο πράξη έτσι κι αλλιώς. Αλλά κάτι να το κάνουμε πιο χαρούμενο, πιο... να το δεν λες, ξέρω. Να το λες τραγουδιστά. Όχι. Καλό θα ήταν όχι. Θα συμφωνήσω, καλό θα ήταν όχι. Ναι, αυτές τις αρετές δεν τις έχουμε, δυστυχώς. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορούμε να το λέμε χαρούμενα. Θα το λέμε χορευτικό. Ούτε αυτό θα ήταν καλή ιδέα. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε για να αφήσουμε αυτό το πολύ... το φανταστικό θέμα. Εντάξει, αυτό είναι εσωτερικό. Ναι, το εσωτερικά μας. Θα συνεχίσουμε εσωτερικά μετά. Ναι. Αλλά πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Σήμερα βγήκε η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου ότι αναβαθμίστηκε και εξυγχρονίστηκε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου μας. Πού βρίσκεται καταρχάς το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου? Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στην Αρτάκης 76-78. Τώρα, ποιους εξυπηρετεί, τι κάνει, τι αλλαγές γίνανε? Καλά, σίγουρα εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας που έχουν έτσι πιο χαμηλά εισοδήματα και είναι σε άλλο επίπεδο, τέλος πάντων, βιωτικό. Όπως τα νούμερα λένε, εξυπηρετούν περίπου 500 οικογένειες από το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Εμένα όταν το διάβασα μου φάνηκε μεγάλο νούμερο. Αυτό δεν σου κάνει εντύπωση? Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση. Και εμένα, αλλά δεν, εφόσον δεν το έχω διασταυρώσει, δεν θέλω να είμαι ούτε αρνητικός ούτε να πω ότι είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Όχι, και ρε, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Το νούμερο είναι αυτό που λένε. Το θέμα είναι, το πρέπει να δούμε, είναι κατά πόσο έχει σχέση με την πραγματικότητα ή είναι κάτι fake, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι, αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, όπως διαβάσαμε και μας είπαν, πήγε καινούριος εξοπλισμός, αλλάξαν κάποια έπιπλα, αγοράστηκε καινούριο υλικό και όλα αυτά ήταν από δωρεά μιας παλιάς υπαλλήλου, αν δεν κάνω λάθος, που δούλευε στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Ναι, δεν θυμάμαι. Η φαρμακοποιός ήταν που είχε... Mm-hmm. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα, δυστυχώς. Αλλά... όπως και να έχει, είναι ευχάριστο να γίνονται τέτοιες δωρεές, πιάνουν τόπο. Ξέρεις τι διαπιστώνω, ότι και αυτό με δωρεά ιδιώτη έγινε. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν είναι έργο του αντιδημάρχου κοινωνικών, κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι έκανε ο συγκεκριμένος αντιδημάρχος ή ο Δήμος. Όχι, εντάξει, αποδέχτηκε μια δωρεά και βελτιστοποίησε την κατάσταση. Πολύ καλά. Πολύ καλά είναι. Δεν αντιλέγουμε με τίποτα. Και ωραίο και που το λένε και που δηλώνουν και για τη δωρεά. Πολύ σωστό, όμορφο, καθαρό. Αυτό το σημαντικό είναι ότι δεν καπηλεύονται την προσπάθεια του άλλου. Λένε δεν ότι είναι δωρεά αυτού. Μην βιάζεσαι, δεν την καπηλεύονται. Την καπηλεύονται τώρα. Τώρα γράφει ότι είναι δωρεά του τάδε. Ναι, μετά εντάξει. Μπορεί... Εμένα ποιος μου λέει ότι δεν θα βγει στο Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο και θα πει ότι η κοινωνική υπηρεσία, κάνει τα πάντα όλα. Το έχω δει. Και εσύ το έχεις δει. Το κάνουμε. Ποιος μου λέει ότι δεν θα βγουν μεθαύριο στην προεκλογική εκστρατεία και θα πει εμείς αναβαθμίσαμε το κοινωνικό φαρμακείο. Τέλος πάντων. Κανείς δεν το εγγυάται και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα κάνω ακριβώς αυτό που σου είπα. Συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα event που παρακολούθησα και εγώ από κοντά. Πάμε στη βράβευση των αθλητών των Παραολυμπιακών Αγώνων, η οποία έγινε χθες, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, στο καινούριο Δημαρχείο, στο δεύτερο όροφο. Εκεί είχαν καλέσει με αφορμή και καλά την 3η Νοέμβρη, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα για ανθρώπους με αναπηρίες, με αφορμή αυτή την ημέρα. Ήθελαν να τιμήσουν τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων που πήγαν στο Τόκιο. Ωραία κίνηση. Τέλος πάντων, καλέστηκαν οι δύο αθλητές, ο Παναγιώτης Τριανταφύλου
ο οποίος αγωνιζόταν στην Ξηφασκία και ήταν χάλκινο στο Τόκιο. Ο οποίος ήρθε από αρκετά μακριά, δεν μένει στη Νέα Σμύρνη. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη διαμένει ακριβώς. Το είπαμε εκείνη τη στιγμή που μιλήσαμε και μαζί με το παιδί. Πώς και βραβεύτηκε εδώ πέρα το δικό μας. Έχει καλές σχέσεις από ό,τι μάθαμε με την Ιωάννα την Καριοφίλη. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ήθελε να τον τιμήσει και τον ήξερε και ήθελε να τον φέρει να του δώσει το βραβείο ένα βραβείο. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιον άλλο λόγο επισκέφτηκε το Δήμο μας. Ναι, ο Δήμος η σχέση. Εγώ σου λέω τα facts. Ναι, τι έγινε. Και ο δεύτερος ήταν ο δικός μας ο Στέφανος ο Διαμαντής. Ναι. Ο πολύ φίλος ο Στέφανος με τον οποίο μαζί πήγα να το συνοδεύσω στη βράβευση. Θεωρητικό παιδί. Ο οποίος είναι τενίστας. Τώρα τον τελευταίο καιρό ασχολείται και με τον μπάσκετ. Με αμαξίδιο. Είναι και φίλος του συλλόγου μας, να πούμε. Είναι φίλος και μέλος του συλλόγου μας. Έγινε λοιπόν η βράβευση. Εγώ θα το πω το παραπονό μου τώρα. Για πες το. Ότι με τον Στέφανο πήγαμε με το αυτοκίνητο, ένα βανάκι που είχε για να μπορεί να μεταφέρεται άνετα με το καρότσι. Πήγαμε να παρκάρουμε έξω από το Δημαρχείο. Τέλος πάντων, πήγαμε να μπούμε στο υπόγειο πάρκινγκ. Το αυτοκίνητο δεν χώραγε να μπει στο δεύτερο υπόγειο που είναι του Δήμου. Δεν μπορούσε να περάσει από τον τοίχο, ήταν αρκετά ψηλό. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε πάνω. Στον πρώτο όροφο, το οποίο δεν ανήκει στο Δήμο το πάρκινγκ αυτό όπως μάθαμε. Ναι. Δεν μας άφησαν να παρκάρουμε εκεί στις άδειες θέσεις που είχε. Βγήκαμε έξω. Με το βανάκι. Η θέση αναπήρων ήταν πιασμένη. Δεν υπήρχε κάποια άλλη θέση να παρκάρουμε. Και πρόσεξε τώρα. Μας έκανε πρόταση η κοπέλα που ήταν απ' έξω και ήθελε να μας καθοδηγήσει για το πού θα παρκάρουμε. Να ανεβάσουμε όλο το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο που είναι η γέφυρα από κάτω. Πάνω στο πεζοδρόμιο για να μην μπορεί να περάσει κανείς. Τώρα αυτό έγινε από υπάλληλο του Δήμου. Σε ένα αυτοκίνητο αμαία κιόλας. Και εννοείται πως δεν δεχτήκαμε. Κάναμε τρεις κύκλους και εν τέλει βρήκαμε να παρκάρουμε. Ανεβήκαμε λοιπόν στο Δημαρχείο. Μας περίμεναν όλοι γιατί είχαμε αργήσει, γιατί δεν βρίσκομαι να παρκάρουμε. Είδαμε τα άλλα τα παιδιά, ήταν εκεί οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι, όλοι. Καλή μου. Μόλις ανεβήκαν όλοι, έγινε μία μικρή ομιλία από την Ιωάννα την Καριοφίλη, είπε και ο δήμαρχος δύο λόγια. Απονεμήθηκαν τα βραβεία στους αθλητές και στους προπονητές τους που είχαν έρθει εκεί. Η όλη διαδικασία κράτησε γύρω στα 5 με 10 λεπτά. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες, κεραστήκαν τα παιδιά κέικ που είχε εκεί, χυμούς το ένα το άλλο. Τελείωσε. Βγάλαμε φωτογραφίες, ανεβάσαμε, τελείωσε. Πολύ τίμια διαδικασία. Τώρα ο σκοπός ακριβώς ποιος ήταν, να τιμήσουμε, όπως είπανε, την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Αλλά πέρα από εκεί η επιλογή των αθλητών δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε. Ναι. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι αθλητές στη Νέα Σμύρνη, ας πούμε. Που... Κοίτα, στη Νέα Σμύρνη νομίζω πως δεν υπάρχουν άλλοι αθλητές που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στους παραολυμπιακούς. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, δεν πας να βραβεύσεις μόνο αυτό που πήγε στους παραολυμπιακούς. Θα βραβεύσεις και αυτό που προσπαθεί να πάει και είναι... Δικός σου άνθρωπος εδώ της πόλης σου, ας πούμε. Τώρα το να φέρεις κάποιον από δεν ξέρω από πού μπορεί να έρθει για να το βραβεύσεις επειδή πήγε εκεί, οκ. Okay. Δεν θα σταθώ παραπάνω σε αυτό, δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ, okay, λίγο... Σου λέω τώρα ποια είναι τα δεδομένα που έμαθα από αυτή την εκδήλωση. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βραβεύσουν και ανθρώπους άλλους αθλητές με... Είναι οποιαδήποτε έτσι, αναπηρία που μπορεί να έχει ο καθένας και να προσπαθεί είτε σε πανελλήνιο επίπεδο, είτε σε τοπικό, είτε σε οποιοδήποτε τέλος πάντων επίπεδο να αθληθεί και να πρωταγωνιστεί στον αθλητισμό. Και επίσης, στην ουσία, ας πούμε, στην ουσία του πράγματος, μιλάμε για τη συγκεκριμένη ημέρα, παγκόσμια ημέρα, όταν δεν μπορείς να φιλοξενήσεις ένα άτομο με αναπηρία το δημαρχείο που τον καλείς να το βραβεύσεις
Εντάξει, τι το βραβεύεις, δηλαδή είναι λίγο αντιφατικό θα έλεγα. Καλείς, το βραβεύεις, αλλά εσύ δεν έχεις κάνει υποδομές στο δημαρχείο σου για να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος. Αλλά δεν συζητάμε για όλη την πόλη. Να προσθέσω ότι μπήκαμε από την πίσω πόρτα, δεν μπήκαμε από την κεντρική του δημαρχείου, μπήκαμε από την πίσω είσοδο ουσιαστικά του δημαρχείου. Βλέπεις, εντάξει, ναι ρε παιδί μου, ενισχύεις αυτό που λέω τώρα. Δηλαδή, προσπαθώ να έχω καλή διάθεση. Πραγματικά προσπαθώ να έχω καλή διάθεση, αλλά δεν με αφήνετε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε στις πιο απλές ειδήσεις. Όπως πολλοί μπορεί να είδατε, άλλαξαν τα τραμ. Αποσύρθηκαν κάποια από τα παλιά και έχουμε κυρίως καινούργια να κυκλοφορούν πλέον. Ωραία πορτοκαλιά. Ωραία πορτοκαλιά. Είναι σίγουρα πιο καθαρά. Αθόρυβα. Κάνουν σίγουρα λιγότερο θόρυβο. Πολύ λιγότερο. Τώρα και έχουμε διαφωνίες με άλλους ανθρώπους που μίλησα. Αισθητικές. Όχι, ρε παιδί μου. Μπήκα εγώ μέσα και συζήταγα με τους άλλους. Πώς σας φαίνεται, πιο μεγάλο, πιο μικρό, πιο ευρύχωρο, ότι χωράει περισσότερους, λιγότερους, πάει πιο γρήγορα, πιο αργά. Εμένα μου φάνηκε ότι είναι πιο ευρύχωρα από τα προηγούμενα και δεν είχαν σχεδόν καμία διαφορά στην ταχύτητα. Αλλά ταχύτητα λογικά δεν θα έχουν, γιατί θα υπάρχουν συγκεκριμένες ταχύτητες που θα πηγαίνουν αυτά. Εγώ ρε παιδί μου είχα στο μυαλό μου ότι καινούριο, μπορεί να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα, να εξυπηρετεί καλύτερα τον κόσμο. Δεν νομίζω, επειδή είναι στον δρόμο, πρέπει πολύ, να πολύ έχει πιθανό κάποιες προδιαγραφές που να μην ξεπερνάει κάποιες ταχύτητες. Τέλος πάντων. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν, να σου πω. Αισθητικά είναι τίμια. Μ' αρέσει και μ' αρέσει με αυτό το πορτοκαλί που το σπάει λίγο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι άσχημο, ωραίο είναι. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι και πιο καινούριο σαν θάλαμο, σαν φαίνεται. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι πολύ πιο αθόρυβα. Εσένα κιόλας που μένεις και δίπλα στις γραμμές είναι μεγάλη υπόθεση. Πραγματικά. Πάμε όμως στα δικά μας. Γυρνάμε λίγο στο σύλλογο. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Και να πούμε ότι την Κυριακή που μας πέρασε, Κυριακή το πρωί 5 Δεκεμβρίου, ήμασταν για δεύτερη φορά με τη γυμνάστριά μας του συλλόγου, την Ένα την Ανεστοπούλου, στο Ιωσιφόγλου, κάναμε γυμναστική στα κορίτσια που ήταν εκεί. Δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή επειδή είχαν πάει σινεμά το πρωί. Δεν είχε απαρτία. Δεν είχε απαρτία, ναι. Η επόμενη φορά που θα κάνουμε γυμναστική θα είναι μάλλον την τελευταία Κυριακή του Δεκεμβρίου, ανάμεσα στις γιορτές. Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό γιατί είναι και γιορτινές μέρες, έτσι, και θα δούμε και τα σχέδια που έχουν τα κορίτσια που φιλοξενούνται. Οπότε θα εξαρτηθεί πολύ από αυτές, θα έλεγα. Για ακόμα μια φορά μας είπαν και τα κόρες και ότι πέρασαν πολύ καλά. Κάναν γυμναστική, παίξαν, γελάσανε μαζί με την Ένα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη. Ναι, έχουμε καθιερώσει τη δράση μηνιαία. Έτσι, είμαστε δίπλα τους, έτσι κι αλλιώς το ξέρουν. Και πάμε να μείνουμε πάντως την ίδια μέρα. Ναι, μεγάλη μέρα. Για κάποιους. Κάποιοι ήταν, ναι. Τέλος πάντων. Κάποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Την Κυριακή επίσης είχαμε τις εκλογές του Κινάλ στο Γαλαξία. Μπορώ να πω ότι εγώ καταρχάς δεν περίμενα τέτοια συμμετοχή. Δηλαδή κάθε φορά που πέραγνα από την πλατεία και λίγο που κάθισα εκεί, έβλεπα η ουρά έφτανε μέχρι το Βενέτη. Πέρναγε το Βενέτη, έφτανε μέχρι την Πιτσοτέκα. Το πέρναγε κάποιες φορές, να έφτανε. Ήτανε... Τι να πω. Εγώ εξεπλάγινα, αλλά πολύ ευχάριστα. Όχι απαραίτητα λόγω κοινάλι, όποιο κόμμα και να ήταν. Με ξέπληξε πάρα πολύ η συμμετοχή. Και δεν το περίμενα, γιατί είναι και καιρός πανδημίας. Και είχε και λίγο κρύο, δεν είναι να πεις ότι ήταν ζεστή και μέρα και τα λοιπά. Ευτυχώς δεν έβρεχε για τον κόσμο που περίμενε στην ουρά. Καλά, με έβρεχε. Νομίζω δεν θα μιλούσαμε για τα ίδια νούμερα. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Κοίτα, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, γιατί σου λέω, σίγουρα θα ήταν πιο χαμηλά, αλλά εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που συνέβη. Γιατί μιλάμε και για νούμερο, νομίζω, 270.000 κόσμο συνολικά.
που στις προηγούμενες εκλογές που είχαν τις εσωκομματικές είχε φτάσει νομίζω τις 210 σε καιρούς μη πανδημίας. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν πραγματικά φοβερό. Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό όλο αυτό, η συμμετοχή του κόσμου. Ό,τι και να είναι, έτσι για οποιοδήποτε κόμμα, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το ότι συμμετέχει ο κόσμος. Είτε ήταν από το ίδιο κόμμα όλοι, είτε από άλλα κόμματα που πήγαιναν για σαμποτάζ. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει, φαντάζομαι θα έγινε. Να πούμε ότι εκεί όλη τη μέρα περάσαν όλα τα στελέχη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ναι, ναι, να κόψουν κίνηση και μερικοί να ψηφίσουν κιόλας. Σίγουρα. Και ψηφίσανε και έκαναν δημόσιες σχέσεις. Εντάξει, αυτό εννοείται. Ξεκάθαρα. Είδαμε και κάτι άλλο, έτσι που θα ήθελα να το αναφέρω, γιατί έτυχε να είμαι παρόν. Είδαμε ένα μπιφ, όπως τα λέτε εσείς, και μου αρέσει πολύ να το χρησιμοποιώ. Είδαμε ένα μπιφ, λοιπόν, ανάμεσα σε τους υπεύθυνους, τέλος πάντων, που ήταν εκεί για τις κάλπες, για τις εκλογές, για τη διαδικασία, μάλλον, τους υπεύθυνους εκεί, διαδικασίας, και μία κυρία από το... Το φιλοσοφικό σωματείο, από το δεσποτολόγιο. Ναι. Όπου τι συνέβη. Είχαν πάει οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για το εκλογικό κέντρο, 6 ώρα το πρωί, δεν ξέρω τι ώρα, γιατί νομίζω 7 η ώρα ανοίγαν οι κάλπες, άρα φαντάζομαι ότι πήγανε πιο νωρίς για να στήσουν. Και πήγανε, βρήκανε κάποια τραπέζια εντός του χώρου, εντός του γαλαξία, και στήσανε τα βιβλία τους, τα τευτέρια τους, τις κάλπες, τα τάμπλετ και όλο, τέλος πάντων, όλο το στήσιμο για τη διαδικασία των εκλογών. Όπου έρχεται κάποια στιγμή αυτή η κυρία και θέλει να στήσει κάποιους πάγκους για τον μπαζάρ που είχαν εκείνη τη μέρα. Για τον μπαζάρ που είχαν, ναι. Στο οποίο θα επανέλθουμε σε λίγο. Mm-hmm. Μην το αφήσεις αυτό. Ναι. Στείνει, λοιπόν, ξέρω εγώ, βγάζει ένα-δύο τραπέζια, ψάχνει τα τραπέζια της και αρχίζει και ορίεται. Όταν λέμε ορίεται, ορίεται. Σε σημείο που όλος ο κόσμος φοβότανε ότι θα πάθει κάτι, ότι παθαίνει, ας πούμε, καρδιά, ότι κάτι παθαίνει. Δεν ήταν, είχε κοκκινήσει και οριόταν. Και φώναζε, τα τραπέζια μου τώρα και... Είστε εσείς και μια έτσι, ένα τρελό σκηνικό, ένα πολύ τρελό σκηνικό. Οι άνθρωποι της λέγανε ότι εμείς βρήκαμε τα τραπέζια στο χώρο που είχαμε κλείσει, που ήταν το εκλογικό κέντρο και τα χρησιμοποιήσαμε. Γιατί ξεκάθαρα έχουμε μια διαδικασία. Έπρεπε να στήσουμε 3 τραπέζια, τα στήσαμε. Τέλος πάντων, αυτή φώναζε όχι, θέλω τα τραπέζια μου τώρα. Της λέγανε θα σου φέρουμε, θα σου βρούμε τραπέζια να στα δώσουμε. Όχι, θέλω τα δικά μου τα τραπέζια να βγάλετε τις κάλπες κτλ. Έγινε και ένας χαμούλης. Κάποιοι που ήταν εκεί, γιατί έτυχε στο σκηνικό μπροστά να είναι και δύο αντιδήμαρχοι, δύο κύριοι, παρόλο που πήγανε οι υπεύθυνοι της διαδικασίας εκεί των εκλογών να ζητήσουν τη βοήθειά τους και να μιλήσουν εκείνοι με την κυρία που οριόταν για κάποιο λόγο, είχε πάθει, κάτι είχε πάθει, δεν ασχολήθηκαν. Εντάξει. Δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, με τα πολλά και με τα λίγα ήρθε και η αστυνομία, φαντάσου. Ωραία. Δηλαδή έφτασε τόσο πολύ, ήρθε και η αστυνομία και προσπαθούσε, βάλαν την αστυνομία στη μέση να βγάλει άκρη, επειδή φώναζε η κυρία για τραπέζι για τα δικά της και τέλος πάντων. Με τα πολλά και με τα λίγα τα πήρε τα τραπέζια της η κυρία. Δανείστηκαν οι άνθρωποι τραπέζια από κάπου αλλού. Στήσανε ξανά τις κάλπες και δεν. Τέλος πάντων. Εμένα οι απορίες μου είναι οι εξής. Η κυρία αυτή είχε τον μπαζάρ της. Εκτός του γαλαξία. Ναι. Άρα για ποιο λόγο ο γαλαξίας δηλαδή χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για κάποια σωματεία μόνο σαν αποθηκευτικός χώρος? Γιατί δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό με όλους. Σε άλλους δεν δίνεται καν, ας πούμε. Και κλειστός να είναι. Υποσημείς, δεν είπα κάτι. Λέω τι γνωρίζω, τι γίνεται.
Και το συγκεκριμένο σωματείο έχει και αποθήκη. Το Γαλαξία, όποτε θέλει, να αφήνει τα πράγματα, να στείνει μπαζάρ κτλ. Έχει και δικό του γραφείο πάνω στην Άνω Νέα Σμύρνη τη Συνόπη. Έχει δικό του χώρο που εργάζεται. Ποιο το πληρώνει αυτό το χώρο? Από ότι. Φαντάζομαι ήδη. Δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Ούτε κι εγώ. Αλλά νομίζω πως το πληρώνει ο Δήμος. Πάμε παρακάτω. Όποιος και να το πληρώνει, τέλος πάντων. Εφόσον έχει λοιπόν δικούς του χώρους, για ποιο λόγο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο που είναι κλεισμένος για κάποιο άλλο event σαν αποθηκευτικό χώρο? Λογικό είναι να γίνει παρεξήγηση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι εφόσον υπάρχουν κάποια πράγματα σε έναν χώρο μέσα, ο οποίος είναι έτοιμος να υποδεχτεί ένα συγκεκριμένο γεγονός, μια συγκεκριμένη εκδήλωση, πάει να πει ότι για αυτά τα πράγματα μπορεί να τα αξιοποιήσει. Δεν μπορεί να έχει κάποιος άλλος, τρίτος, τέταρτος, άκυρος, που δεν είναι ούτε του Δήμου ούτε τίποτα, να έχει μέσα τα πράγματά του και να γίνεται μετά όλο αυτό που του τα χρησιμοποίησαν οι άλλοι. Μα οι άλλοι είχαν την εκδήλωση μέσα στο Γαλαξία. Δεν κατάλαβα δηλαδή που φταίγαν, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι. Τέλος πάντων. Οπότε η ένστασή μου είναι αυτή. Για ποιο λόγο κάποια σωματεία μπορεί να χρησιμοποιούν και για αποθηκευτικό χώρο το Γαλαξία και για εκδηλώσεις ενώ άλλα καθόλου? Επίσης, είχαν στήσει τουλάχιστον 4-5 πάγκους. Ναι. Δεν μιλάμε ότι στήσανε, ξέρω εγώ, όταν δύο τραπέζια όλα και όλα και τι θα φάγανε. Είχαν 5 τραπέζια έξω. Είχαν πιάσει όλο το κομμάτι εκεί μπροστά από. Ήταν θέση εξαιρετική για μπαδί. Είχαν εκεί που ήταν όλη ουρά. Εκεί που περίμενε όλη ουρά. Κατά μήκο όλο το τραπέζι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ήταν σε εκείνο το σημείο που ήταν πολύ φορτωμένο, γιατί ήταν η ουρά, ήταν και το μπαζάρ το συγκεκριμένο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι πεζόδρομοι περιμετρικά εκεί στην πλατεία, όλος ο πεζόδρομος γύρω-γύρω, από το κέντρο της πλατείας να το πω έτσι, και από την άλλη μεριά, ήταν άδειοι. Δεν υπήρχε ούτε ένα σύλλογο, ούτε ένα σωματείο, ούτε ένα μπαζάρ, ούτε τίποτα. Γιατί έτσι, το λέμε αυτό τώρα? Ναι, αν θέλεις εξήγησε γιατί το λέμε, εντάξει. Αυτό τώρα το αναφέρουμε έτσι γιατί ο σύλλογος στον οποίο εντασσόμαστε, είμαστε μέλη κι εμείς. Και εκπροσωπούμε κι εμείς, ναι. Είχε κάνει αίτηση για να πάρει χώρο στην πλατεία. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και εκείνο. Είχαμε κάνει για δύο. Mm-hmm. Και για αυτό που. Ναι. Και για τις 5 του μήνα και για τις 12. Είχαμε κάνει αίτηση λοιπόν να πάρουμε κάποιο χώρο στην πλατεία για να πραγματοποιήσουμε και εμείς το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που θέλουμε να κάνουμε. Και δεν μας δόθηκε κανένας χώρος, λέγοντάς μας ότι δεν χωράτε στην πλατεία. Γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Επειδή είναι ήδη δεσμευμένοι για άλλα μπαζάρ και γεγονότα που θα γίνουν. Ναι. Εντάξει. Ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Ναι, κοίτα. Ύστερα από 2-3 μέρες που διαμεσολάβησαν με την επικοινωνία που είχαμε με το Γραφείο Δημάρχου και μας είχαν πει αυτά τα πράγματα, ότι δεν χωράτε στην πλατεία, είχαμε σήμερα ένα απαντητικό email τελικά από το Γραφείο Δημάρχου που μας πρότεινε να πάρουμε καθημερινές. Ναι, ενώ είχαμε ζητήσει Σαββατοκύριακα. Ενώ θέλαμε για ευνόητους λόγους να το κάνουμε Σαββατοκύριακα τον μπαζάρ. Προφανώς, γιατί τότε μπορούν οι περισσότεροι από τους φίλους και τα μέλη μας. Ξεκάθαρα, και ο κόσμος. Μας έδωσε τη δυνατότητα, λέει, ότι μπορούμε να σας παραχωρήσουμε κάποια καθημερινή ημέρα να σας δώσουμε αδεία στην πλατεία να πραγματοποιήσετε τον μπαζάρ σας. Όχι κάποια καθημερινή, ούτε καν Παρασκευή, Δευτέρα με Πέμπτη. Ναι. Τέλος πάντων, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ζητήσαμε την Τετάρτη και την Πέμπτη. 15 και 16 Δεκεμβρίου. Ναι. Για να κάνουμε τον μπαζάρ μας στην κεντρική πλατεία. Ελπίζουμε να πάρουμε εν τέλει την άδεια. Ναι, μακάρι να μας δώσουν. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, παρόλο που δεν μας εξυπηρετεί, να πούμε έτσι, ημέρες. Δεν εξυπηρετούν εμάς και τα μέλη μας και τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, όλη μας την καλή διάθεση και την καλή καρδιά θα το κάνουμε και καθημερινή. Εκεί θα είμαστε. Εφόσον εγκριθεί βέβαια πάντα. Mm-hmm. Η Τετάρτη και η Πέμπτη που ζητήσαμε. Γιατί είναι και ένα. Μας ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτό το μπαζάρ που το συζητάμε. Ισχύει. Και δεχόμαστε μεγάλη πίεση από τα μέλη και τους φίλους μας. Και να πούμε ότι. Μένα η προσωπική μου άποψη, έτσι δεν εκφράζω προφανώς όλον την άποψη. Απλά παραθέτω τη δική μου την προσωπική, είναι ότι αν δεν ήταν και η.
η αυτονόητη, θα έλεγα, και δίκαιη κατακραυγή από όλους, νομίζω ότι δεν θα είχαμε την προσέγγιση από το γραφείο του Δημάρχου. Ναι. Έτσι. Θα παίρναγε απλά διάφορο και δεν θα παίρναμε καν. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ αθέμητο και άδικο το να μην δώσουν σε κάποιο σύλλογο χώρο. Οπότε και μετά την εναντίωση, ας πούμε, του κόσμου σε αυτή την απόφαση, νομίζω άλλαξαν γνώμη και ρότα και χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι φαίνεται. Δείχνει ένα σημάδι βελτίωσης από μεριά. Γιατί για να φτάσει ένας μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός σύλλογος στο σημείο να βγάζει ανακοίνωση για την αντιμετώπιση που δέχεται από έναν φορέα όπως ο Δήμος. Και η ανακοίνωση δεν βγήκε με την πρώτη. Να πούμε ότι ήταν πολλά τα... Η κατάσταση ήταν ναι. Άσχημη. Ήταν πολλά τα παραπτώματα, θα έλεγα, για να φτάσουμε να βγει μια τέτοια ανακοίνωση. Τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Να πάμε παρακάτω, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε εμείς με τις επιχορηγήσεις συλλόγων και σωματείων του Δήμου Νέας Μύρνης. Διέρευσαν, μάλλον θα πω, τα χαρτιά. Ναι, όντως. Με τις επιχορηγήσεις συλλόγων και σωματείων του Δήμου μας. Τι κρατάμε από αυτές τις επιχορηγήσεις? Τι μου έκανε εντύπωση, θα σου πω εγώ. Πέραν του ότι ο σύλλογός μας δεν πήρε επιχορήγηση, παρόλο που είχαμε ζητήσει, ένας άλλος πολύ σημαντικός σύλλογος που δεν πήρε επιχορήγηση είναι η Λιαχτίδα. Η Λιαχτίδα είναι πέμπτη ή έκτη συνεχόμενη χρονιά που δεν λαμβάνει επιχορήγηση από το Δήμο Νέας Μύρνης. Είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος για την πόλη που λειτουργεί εδώ και 20-30 χρόνια. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι παράγει και... Παράγει πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο, ναι, έργο που, ναι, δεν είναι κάτι που πολλοί μπορούν να κάνουν. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι οι δύο σύλλογοι οι οποίοι κάνουν πράγματα, mm-hmm, έχουν παρουσία καθημερινή. Γίνονται δρόμενα, γίνονται πράγματα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Είναι ζωντανοί και δραστήριοι. Είναι οι δύο σύλλογοι που δεν πήραν. Εντάξει, κοίτα, έχουμε και το Σύλλογο Ποντίων, Σύλλογο Εμβρίων, που κάνουν αρκετές εκδηλώσεις. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου πω δεν κάνουν εκδηλώσεις. Αλλά θα κάνεις μια... Ρε παιδί μου, είναι μεν ζωντανοί σύλλογοι, κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, αλλά δεν είναι σύλλογοι που, ξέρεις, είναι κάθε μέρα έξω στο πεζοδρόμιο, να βοηθήσουν κάπου, να κάνουν μια πράξη, να κάνουν κάτι, να τρέξουν από το να τρέξουν. Έχουν ένα δικό τους τρόπο, ας πούμε, που λειτουργούν, πολύ ωραίο, γιατί είναι και διαφορετικοί σύλλογοι, έτσι, mm-hmm, τώρα... Πόντι και οι Ήμβροι και όλοι αυτοί είναι διαφορετικής φιλοσοφίας. Ναι, ναι. Οπότε δεν είναι συγκρίσιμα. Αυτοί είναι μόνοι τους και καλά κάνουν, καλά πάνε. Σωστά παίρνουν και τις επιχορηγήσεις που παίρνουν για να υποστηριχθούν. Αλλά θέλω να σου πω από συλλόγους που είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, που έχει να κάνει πιο πολύ με την κοινωνία, με την αλληλεγγύη, με το πράσινο, με την ανακύκλωση, με πολλά πράγματα. Οι δύο πιο δραστήριοι είναι αυτοί οι δύο, Κάντο Πράξη και η Λιαχτίδα. Οι οποίοι δεν πήρανε επιχορήγηση. Τέλος πάντων, κάτι άλλο που κράτησα από τη λίστα των επιχορηγήσεων είναι κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Είναι 10.000 ευρώ πήγανε στον Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Νέας Μύρνης. Στην ανάγνωση δεν ξέρω ακριβώς τι πρεσβεύει, ναι, και πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Δεν το έχω μελετήσει εκτενώς να δω πώς μπορεί να δικαιολογούνται αυτά τα λεφτά. Πού θα πάνε, τι θα γίνουν, δεν έχω κάποια εικόνα. Έχω κάτι, πρόσφατα κάνανε και εκλογές. Mm-hmm. Μπορούμε να καλέσουμε τον πρόεδρο. Mm-hmm. Λόγω εργαζομένου του Δήμου, να έρθει και να μας πει πέντε πράγματα και για το καθημερινότητά τους, αλλά να μας εξηγήσει και πού πάνε αυτά τα χρήματα. Γιατί και εγώ απόρρισα πάρα πολύ. Δηλαδή,
10.000 ευρώ. Α, να συμπληρώσω για πριν που είπες, νομίζω ξεχάσαμε την εργατική λέσχη που έχει πολύ ενεργό ρόλο και κάνει αρκετές δράσεις. Έχει ισχύ. Η οποία δεν θυμάμαι άμα πήρε επιχορήγηση. Ναι, ούτε εγώ το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Ίσως να μην ζήτησε άμα δεν έχει πάρει, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και να μην έχει ζητήσει, αλλά θα. Εντάξει, θα επανέλθουμε σίγουρα με πολύ περισσότερες πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Πάντως δεν μπορώ να το. 10.000 ευρώ. Ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί και κάποιος από τους επόμενους υποψήφιους δημάρχους, από την παράταξη του δημάρχου. Γιατί δεν θα είναι ένας μόνο, θα είναι δύο τουλάχιστον, ίσως και τρεις. Κάποιος από αυτούς να το κανόνισε. Μπορεί να θέλει να είναι το σωματείο, είναι φίλοι μας. Ναι. Δεν ξέρω, έχω μεγάλη απορία. Πάντως θα ήθελα να έρθει εδώ κάποιος να μας το εξηγήσει. Αν βέβαια υπάρχει διάθεση. Και μακάρι να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα. Δεν μιλάμε για ένα αστείο ποσό, δεν μιλάμε για 500 ευρώ ή 1.000, που απλά θα υποστηρίζανε έτσι, δύο δράσεις ενός μικρού συλλόγου. Μιλάμε για 10.000 ευρώ. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε με το θέμα την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Και πάμε λίγο να δούμε πριν κλείσουμε. Να δούμε με την κακοκαιρία καταρχάς που είχαμε χθες το βράδυ. Είδαμε ότι και χθες πέσαν δέντρα. Έπεσαν δέντρα στην Αγία Σοφία, αν δεν κάνω λάθος, χθες. Είναι γενικά ένα φαινόμενο που είδαμε και στις περασμένες βροχές που πέσε ένα δέντρο στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Ένα φαινόμενο γενικά που δεν ξέρω τι να σχολιάσω γι' αυτό. Ενώ βλέπουμε σίγουρα όποιος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και όποιος θα μας δει σε επανάληψη στο YouTube, είμαι σίγουρος ότι στο δρόμο του, στη γωνία, έχει μία στίβα με κλαδιά. Θέλω να πω, βλέπουμε καθημερινά να κλαδεύονται δέντρα. Βλέπουμε σε εβδομαδιαία σταθερή βάση κλαδιά στους κάδους δίπλα, αμάζευτα, μαζί με άλλα μπάζα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για τα πιο αδύναμα δέντρα, να μην κλαδευτούν, να μην ξεριζωθούν εντελώς, αφού είναι επικίνδυνα να πέσουν. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν κάθε μέρα, να κόβουν το ένα δέντρο, να κόβουν το άλλο και να μην κόβουν αυτά που πρέπει. Κάνε ένα flashback τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια και θα δεις ότι κάθε χρόνο έχουμε πτώσεις δέντρων. Δεν υπάρχει χρονιά που να μην έχει πέσει και μεγάλο δέντρο. Δεν υπάρχει. Και όλος τυχαίως, από αυτά τα δέντρα που πέφτουν, συνήθως έχουν γίνει κρούσεις και καταγγελίες προς το Δήμο ότι πρέπει να τα φροντίσει γιατί θα πέσουν. Εγώ απορώ. Έχεις έναν αντιδήμαρχο, Πρασίνου, τον οποίο τον επιβραβεύεις με 3 χρόνια, με 3 θητείες αντιδημάρχου εμισθές το ίδιο αντικείμενο. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει κουνηθεί. Όπως έχει και το εξώφυλλο του προφήτη. Ναι. Αναφέρεται σε μια σκυλίσια αντιδημαρχία. Έχεις λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, με ποια λογική. Όταν ο δημότης, οποιοδήποτε άσχετος δημότης, στο αντικείμενο μιλάω, του λέει ότι πρόσεχε αυτό θα πέσει και μετά από λίγο καιρό πέφτει και εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα και έχεις διαλύσει το πράσινο της πόλης και δεν έχεις φροντίσει τα δέντρα που θα πέσουν και θα προκαλέσουν ομιγέννητο, μπορεί να γίνουν και το χειρότερο, φθορές σε περιουσία, χτυπήσουν κάποιον άνθρωπο. Δεν θα πω κάτι χειρότερο. Με ποια λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Κοίτα, μια αντίστοιχη ανεξήγητη λογική είναι ένα γεγονός που συνέβη πέρσι. Ως μια εξαιρετική πρωτοβουλία, ο ίδιος αντιδήμαρχος πήρε κάποιες υπεραιωνόβιες ελιές, οι οποίες θα έπρεπε να κοπούνε. Τις πήρε και τις μεταφύτευσε σε διάφορες πλατείες, πλατιούλες, τριγωνάκια στη Νέα Σμύρνη. Έγινε αυτή η κίνηση, βγήκαν οι φωτογραφίες, είπαμε ότι σώσαμε τις ελιές που θα έπρεπε να κοπούνε. Πέσαν τα χειροκροτήματα. Και λίγους μήνες μετά κάποιες από αυτές ξεράθηκαν. Λογικό. Ωραία, άρα έχεις. Α, πάρουμε τα δεδομένα. Έχεις έναν αντιδήμαρχο αποδεδειγμένα που δεν κάνει. Ναι. Που έχει αποτύχει. Από την άλλη, έχεις την επιβράβευση από το Δήμο σε αυτόν τον άνθρωπο που αποτυγχάνει. Και όχι μόνο σε αυτόν. Είναι... Έχουμε και άλλα παραδείγματα ανθρώπων που έχουν αποτύχει και επιβραβεύονται. Τώρα, δηλαδή, πραγματικά τι πρέπει να γίνει για να καταλάβουν ότι δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς εξηγεί, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Για ποιο λόγο, ενώ βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι πάει από... Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο, ναι. Ότι όλη η πόλη βρίζει για αυτό το λόγο κτλ. Πέφτουν τα δέντρα. Για ποιο λόγο το κρατάς. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν γίνεται χωρίς αιτία, έτσι. Κάτι παίζει. Τι να πω, είναι νομίζω ένα θέμα που... Να σου πω κάτι. Θα κάνω λίγο χιούμορ τώρα. Όταν το ανακοινώνεις και όλο αυτό που πριν είναι σίγουρα κακό. Είναι σίγουρα κακό, ναι. Είμαι σίγουρος και απορώ πώς το έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν εδώ οι πόρτες του στούντιο. Θα μπουκάρουν τίποτα τύποι. Τους έκανε η Σάσα στο Ζαραλίγκο. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Κάποιος θα σκάσει και θα μας κάνει εδώ, θα μας τραμπουκίσει για αυτά που λέμε. Και απορώ πως δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Βέβαια αυτό θα μου επιβεβαιώσει ότι τα λέμε καλά. Και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε. Ελάτε να τα πάρετε που λέει και ο φίλος μου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα το Κάντο Πράξη. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε μέσω των social media για το τι τελικά θα γίνει με τον μπαζάρ μας. Ναι. Έχουμε πει ότι θα δούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω για τις επιχορηγήσεις να το συζητήσουμε. Και γιατί όχι να πιέσουμε και για κάποιον καλεσμένο. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.